Περιμένουμε και τον Παυσανία. Παίρνει θέση. Οδηγείται τώρα. Και πάμε για κίνηση δεύτερης υποδρομίας. Έχει δοθεί κίνηση της τέταρτης υποδρομίας. Έχει καλή κίνηση ο Τζάκης που θέλει να πάει στην πρωτοδορία. Έρχεται όμως ο Ζάραξ εξωτερικά, ο οποίος θα οδηγήσει σήμερα την υποδρομία. Από τον Τζάκη, τον Ναυσίνικο, τον Παυσανία, Μένιπος και Αστρέως στην τελευταία θέση. Ζάραξ σε αργό ρυθμό, δύο μίκη από τον Τζάκη και τον Ναυσίνικο που θέλει να περάσει αυτός ο δεύτερος και να είναι πιο κοντά στον Ζάραξ. Ο Τζάκης μένει τρίτος, Παυσανίας, Μένιπος και Αστρέως, Ζάραξ πάντα μπροστά. Είναι στο ένα μήκος από τον Ναυσίνικο. Εσωτερικά είναι ο Τζάκης, εσωτερικά και πάλι ο Παυσανίας, Μένιπος και Αστρέως, Ζάραξ πάντα μπροστά. Ο Ναυσίνικος είναι σε καταδίωξή του από νωρίς, στα δυόμικη. Είναι ο Τζάκης τρίτος, εσωτερικά ο Παυσανίας, ο Μένιπος και ο Αστρέως μένει τελευταίος. Ζάραξ, πάμε για 800. Είναι στα δυο μήκη τώρα. Και πάλι από τον Ναυσίνικο που τον καταδιώκει πλέον. Ο Τζάκης έμεινε τρίτος, ο Παυσανίας και ο Μένιπος. Πάμε για τελευταίο 600. Πάντα μπροστά είναι ο Ζάραξ και είναι στα 1,5-2 μήκη από τον Ναυσίνικο που κάνει την προσπάθεια τώρα να πλησιάσει. Ο Ζάραξ έχει το πλεονέκτημα. Ο Ναυσίνικος σε να πλησιάσει είναι στα 2-2,5 μήκη όμως. Πιο πίσω 3 μήκη είναι ο Τζάκης. Πάμε για 400. Ζάραξ στην πρωτοπορία. Ο Ναυσίνικος είναι δεύτερος και συνεχίζει για τον καταδιώκη. Ο Τζάκης είναι τρίτος. Ο Ζάραξ μπαίνει πρώτος και είναι στα 5 μήκη. Ο Τζάκης θέλει να περάσει δεύτερος εις βάρος του Ναυσίνικου. Αυτό ο Ζάραξ έχει ανοίξει διαφορά. Ο Τζάκης τώρα θέλει να περάσει δεύτερος και να καταδιώξει τον Ζάραξ, ο οποίος έχει το πλεονέκτημα. Είναι τρίτος. Το φαβορεί ο Ναυσίνικος. Ζάραξ μπροστά. Τζάκης προσπαθεί να καλύψει τα τελευταία μέτρα. Όμως ο Ζάραξ έχει δυνάμεις. Ο Ζάραξ θα κερδίσει εύκολα στο τέλος. Και ο πίσω είναι ο Τζάκης, είναι ο Ναυσίνικος και ο Παυσανίας. Εύκολη επικράτηση για τον Ζάραξ.